Καλή σας ημέρα από τα κατάπολα της Αμοργού. Πολλές φορές το μυαλό μας κάνει περίεργους συνειρμούς και περίεργα παιχνίδια. Σας μιλάω εδώ από το, μέσα από το αυτοκινούμενο, ενώ η θάλασσα ακούτε τον ήχο της, χαϊδεύει την παραλία που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας μια, θα έλεγα, θλιβερή ιστορία και θα σας διαβάσω το εξής κείμενο. Καθώς δεν έχω πλέον πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής απομόνωσης, αφού διέγραψα εδώ και αρκετούς μήνες το λογαριασμό μου στο Facebook, δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τι έγραψε εκεί ο τέος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριος Κωνσταντίνος Βαθιώτης. Και λέω τέος, γιατί ως γνωστόν, ο κύριος Βαθιώτης παραιτήθηκε από τη θέση του αυτή σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάμειξη της κυβέρνησης στο έργο του και τη λογοκρισία την οποία εμέσως πλην σαφώς το επέβαλε. Όλα καλά ως εδώ και μπράβο του. Ιδού όμως τι έγραψε προσφάτως ο κύριος Βαθιώτης στο Facebook, απαντώντας στον κύριο Ιγνάτιος Λαπομάρης, με λατινικά γράμματα γραμμένο, και το είναι από μια ανάρτηση που μου έστειλε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση ένας φίλος και συνδρομητής μου, καθώς όπως είπα δεν διαθέτω πλέον λογαριασμό σε αυτό το μέσο κοινωνικής απομόνωσης. Έγραψε λοιπόν εκεί ο κύριος Βαθιώτης, απαντώντας σε ένα σχόλιο του κυρίου Ιγνάτιου Λαπομέρη, αν το όνομα είναι σωστό. Βλέπω ότι η ντροπή είναι πράγματι λέξη άγνωστη σε εσάς. Συνεχίζετε να με προσβάλλετε. Από πού και ως πού οφείλω να λογοδοτήσω σε εσάς τι ακριβώς θα κάνω στη συνέχεια? Εσείς τι έχετε προσφέρει στην πατρίδα επί 18 μήνες? Ακούστε την επόμενη πρόταση με προσοχή και κρατήστε την. Στα ΜΜΕ πήγα μόνο εκεί όπου με κάλεσαν. Θα προτιμούσατε να μην είχα βγει καθόλου? Κανένα από τα γνωστά μεγάλα κανάλια δεν τολμά να με καλέσει. Το ποιόν μου θα έπρεπε να σας είναι ήδη γνωστό από την κίνηση που έκανα παρετούμενος από το Πανεπιστήμιο για να ταχθώ στο πλευρό της πατρίδας μου αλλά και της βαθιά λαβωμένης Ορθοδοξίας. Κίνηση που δεν τόλμησε να κάνει κανένας άλλος παρότι το ζήτησα. Αν κρίνω ότι πρέπει να ενεργοποιηθώ και πολιτικά, θα το πράξω, χωρίς φυσικά να ζητήσω τη γνώμη κανενός και πολύ περισσότερο τη δική σας. Προφανώς, είστε ένας από εκείνους που τρέμουν την ώρα και τη στιγμή που θα αποφασίσω να ενεργοποιηθώ ακόμη περισσότερο. Αυτά που έγραψε ο κύριος Βαθιώτης ξύπνησαν κάποιες μνήμες από την πρόσφατη τραυματική εμπειρία που βίωσα επικοινωνώντας μαζί του. Και για να μην αοριστολογώ, θα κάνω μία σύντρομη αναδρομή σε αυτή την επικοινωνία, αναφέροντας δικά του κείμενα, όπως επιλέξει τα έγραψε στα μηνύματα που μου έστειλε, απαντώντας στο αίτημά μου να μου δώσει μια συνέντευξη. Καλό είναι να συγκρατήσετε την πρόταση που αναφέρεται στην πρόθεση του κύριου Βαθιώτη να πηγαίνει στα ΜΜΕ που τον καλούν, γιατί θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την αναξιοπιστία του ανδρός, παραλληλίζοντάς την βεβαίως με αυτά που έγραψε σε μένα. Ο κύριος Βαθιώτης είχε δώσει την πρώτη, αν δεν απατώμε, συνέντευξή του στη συνάδελφο Δέσποινα Μποτίτσι, στη ραδιοφωνική εκπομπή της στον Focus FM. Εκείνη τη συνέντευξη ανέβασα και στο δικό μου λογαριασμό στο YouTube με τίτλο «Χαστούκι στην κυβέρνηση, η παραίτηση του πανεπιστημιακού καθηγητή Κωνσταντίνου Βαθιώτη». Σημειωτέων ότι η εκείνη η ανάρτηση έχει μέχρι σήμερα πάνω από 130.000 επισκέψεις. Παράλληλα, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον κύριο Βαθιώτη, προκειμένου να του ζητήσω να μου δώσει και μένα μια συνέντευξη. Επειδή στάθηκε αδύνατον να βρω το τηλέφωνό του, έστειλα ένα μήνυμα στη Δέσποινα Μποτίτσι και εκείνη μετά από αρκετές ημέρες μου έδωσε την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο του κύριου καθηγητή. Επικοινώνησα τελικώς μετά από άπειρες προσπάθειες με τον κύριο Βαθιώτη και του ζήτησα να μου δώσει μια συνέντευξη. Με ρώτησε όμως ποιο θα ήταν το θέμα της συνέντευξης και μου είπε ότι δεν θα ήθελε να επαναλάβει πράγματα που έχει ήδη πει σε άλλους δημοσιογράφους. Τον διαβεβαίωσα ότι οι ερωτήσεις μου δεν θα είναι κοινότυπες,
θα περιστραφούν κυρίως γύρω από αυτόν και τη ζωή του και έθεσα υπόψη του και κάποιες ερωτήσεις τις οποίες είχα επιμεληθεί με τη βοήθεια δύο πολύ καλών μου φίλων. Όταν διάβασε τις ερωτήσεις αυτές ο κύριος Βαθιώτης μου είπε, μου έστειλε μάλλον, επιλέξει το ακόλουθο μήνυμα. Βλέπω ότι από τον στόχο της χαλαρής κουβέντας περάσαμε εύνης στα πολύ βαθιά νερά. Τα δύο πρώτα ζητήματα που θίγεται δεν τα έχω επεξεργαστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Συνεπώς θα πρέπει να τα μελετήσω. Μην ξεχνάτε ότι εγώ κοιμόμουν μέχρι τις 11 Μαρτίου 2020. Επομένως μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις. Πασχίζω να καλύψω ένα τεράστιο γνωστικό κενό και να ερμηνεύσω κατά προσέγγιση ό,τι συμβαίνει ή πάει να συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Με υποψίασε, για να είμαι ειλικρινής, η απάντησή του εκείνη και συγχρόνως, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, πίστεψα ότι δεν θα δεχόταν τελικώς να μου παραχωρήσει τη συνέντευξη που του ζήτησα, βλέποντας ότι δεν έχει να κάνει με έναν συμβατικό και προβλέψιμο δημοσιογράφο. Την ημέρα που είχαμε δώσει ραντεβού στο σπίτι όπου διέμενε για την περιβόητη συνέντευξη, μου έστειλε μήνυμα λίγες ώρες πριν ότι κάτι επίγον έτυχε στους γονείς του και πρέπει να φύγει αμέσως για τη Θεσσαλονίκη. Συμφωνήσαμε λοιπόν να του τηλεφωνήσω μόλις επιστρέψει και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πράγματι, επικοινώνησα τελικώς μαζί του με μεγάλη δυσκολία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού δεν σήκωνε το τηλέφωνό του, και προσπάθησα να προσδιορίσω το ραντεβού μας. Αγαπητέ κύριε Βαθιώτη, καλημέρα. Είχαμε μείνει στο σημείο ότι όταν θα επιστρέφατε από Θεσσαλονίκη, όπου θα πηγαίνατε για κάποια οικογενειακή σας υπόθεση, θα κάναμε τη συνέντευξη που εδώ και πολύ καιρό έχω ζητήσει να μου δώσετε. Σας τηλεφωνώ όμως έκτοτε και δεν απαντάτε. Παράκληση, εάν δεν έχετε αντίρρηση και συνεχίζει να ισχύει εκείνη η υπόσχεσή σας, τηλεφωνήστε μου ή στείλτε μου ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Εάν δεν επιθυμείτε να μου δώσετε συνέντευξη, παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να μην διατηρώ το αίτημά μου αυτό σε εκκρεμότητα. Με εκτίμηση, Ιωσή Παπαδόπουλος. Από αυτά που ακολούθησαν, απεδείχθη ότι ο κύριος Βαθιώτης έπρεπε να ανακαλύψει το άλοθη, σε εισαγωγικά, για να μην μου δώσει τη συνέντευξη που μου είχε υποσχεθεί και συγχρόνως να μην φανεί ότι με φοβάται. Πάλι σε εισαγωγικά. Και ποιο ήταν εκείνο το άλοθη? Ένα άρθρο που είχα δημοσιεύσει στο site μου τη 17η Απριλίου 2021 και στο οποίο, εκτός από τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη, τον γιατρό Φέδωνα Βόβολη και τον Δημήτρη Ποντίκα, αναφερόμουν ξόφαλτσα, σε εισαγωγικά, και στον κύριο Βαθιώτη. Το άρθρο εκείνο είχε τίτλο «Νίκος Αντωνιάδης, Δον Κιχώτης ή άλλος ένας λαγός του συστήματος». Η αναφορά στο όνομα του κυρίου Βαθιώτη ήταν επιλέξη η εξής. Ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Αν του τηλεφωνήσεις όχι για να σε φυγαδεύσει από κάποιο νοσοκομείο, αλλά για να του ζητήσεις σαν μη διαπλεκόμενος δημοσιογράφος να σου πει δύο λέξεις για το θεάρεστο, σε εισαγωγικά, έργο του, δεν θα απαντήσει. Εκτός και αν είσαι ένας από αυτούς τους συναδέλφους, σε εισαγωγικά, οι οποίοι κατά ένα περίεργο τρόπο έχουν εύκολη πρόσβαση σε λαϊκούς ήρωες, σε εισαγωγικά, όπως είναι, επί παραδείγματι, ο Φέδων Βόβολης, ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης και ο Νίκος Αντωνιάδης, για να απαριθμίσω ενδεικτικώς τρεις από αυτούς. Εγώ, δυστυχώς ή μήπως ευτυχώς, δεν έχω αυτές τις περγαμηνές, αφού κανείς από τους προαναφερθέντες δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου για μια συνέντευξη. Επίσης, ο κύριος Αντωνιάδης ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Στέφανο Χίο και τον Μακελιό και ως ονούπο θα ανακοινώσει, υποθέτω, το νέο απόκομα του οποίου προφανώς θα ηγηθεί ο ίδιος για να σώσει, σε εισαγωγικά, τη χώρα. Σε παράλληλη πορεία είναι άλλωστε ο κύριος Φέδων Βόβολης και ο κύριος Γιώργος Τράγκας, ο οποίος συνήψε μια υβριδική σχέση με το ΕΠΑΜ, σε παρένθεση η οποία ευτυχώς για το ΕΠΑΜ δεν ευωδόθηκε. Εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα ακολουθήσει την διατακτική και ο κύριος Κωνσταντίνος Βαθιώτης. Πόσο δυσφημιστικά μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ήταν για τον κύριο Βαθιώτη αυτά που έγραψε εκείνο το άρθρο μου? Κι όμως, αυτό επικαλέσει ο κύριος Βαθιώτης σαν επιχείρημα, προκειμένου να μην μου δώσει τη συνέντευξη που είχε υποσχεθεί. Δείτε τι ακριβώς έγραψε στο email που μου έστειλε. Στις 17 Απριλίου 2021
δημοσιεύσατε αυτόν, αυτό. Και μου βάλε το link του άρθρου, στο οποίο, το οποίο σας διάβασα πριν από λίγο. Κατόπιν τούτου δεν μπορώ να σας εμπιστευτώ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης. Έτσι, απλά και μονολεκτικά. Του έστειλα όμως και εγώ την ακόλουθη απάντηση. Αγαπητέ κύριε Βαθιώτη, μένω έκπληκτος από την απάντησή σας. Δεν μπορείτε να με εμπιστευτείτε γιατί δεν φοράω φερετζέ όπως οι άλλοι δημοσιογράφοι. Εσείς δεν είστε από το δικό σας μετερίζει υποψιασμένος. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσω αφού επί μακρόν δεν απαντούσατε στις κλήσεις και στα μηνύματα που σας έστελνα. Εσείς δεν παραιτηθήκατε για να μην υποταχθείτε και γίνετε βορρά του συστήματος. Πώς είναι δυνατόν να μην εκτιμάτε την κριτική μου σκέψη. Και τι έγραψα που δεν σας τιμά. Το βίντεο της συνέντευξης που δώσατε στην κυρία Μποτίτσι και το οποίο κοινοποίησα στο λογαριασμό μου, το είδατε? Το γεγονός ότι αυτή η κοινοποίηση είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από όλα τα βίντεο που αναφέρονται σε εσάς, δεν την έχετε λάβει υπόψη? Τα σχόλια που έκανα εγώ προσωπικώς, απαντώντας για λογαριασμό σας σε κάποιες επιθέσεις που σας έκαναν μερικοί σχολιαστές, τα διαβάσατε? Αν δεν εκτιμούσα τη στάση σας, δεν θα σας είχα προβάλει, ούτε θα εξέθετα τον εαυτό μου παίρνοντας φανερά και απροκάλυπτα το μέρος σας. Αν πάντως όσα έγραψα σε εκείνο το άρθρο μου δεν είναι έτσι, δεν νομίζω ότι έχετε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να με κάνετε να αναθεωρήσω. Λυπάμαι πάντως για την απάντησή σας. Αν αλλάξετε γνώμη, ξέρετε που θα με βρείτε. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια. Με εκτίμηση, Ιωσή Παδόπουλος. Έκτοτε δεν άκουσα ξανά νέα από τον επανασάτη καθηγητή του ποινικού δικαίου. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ ξανά με τον κύριο Βαθιώτη. Επειδή όμως με ερέθησε ο συνδρομητής μου με αυτά που μου έστειλε, είπα να του αφιερώσω αυτό το βίντεο για να αποκαλύψω την υποκρισία του ανδρός, ο οποίος γράφει επιλέξεις στο Facebook απευθυνόμενος στον κύριο Ιγνάτιος Λαπομέρης. Στα ΜΜΕ πήγα μόνο εκεί που με κάλεσαν. Θα προτιμούσατε να μην είχα βγει καθόλου? Αν κρίνω ότι πρέπει να ενεργοποιηθώ και πολιτικά, θα το πράξω, χωρίς φυσικά να ζητήσω τη γνώμη κανενός και πολύ περισσότερο τη δική σας. Προφανώς είστε ένας από εκείνους που τρέμουν την ώρα και τη στιγμή που θα αποφασίσω να ενεργοποιηθώ ακόμη περισσότερο. Πρέπει εγώ να προσθέσω κάτι άλλο πέρα από το ότι οι δύσκολες εποχές έχουν την περίεργη πρωτοτυπία να γεννούν ευκαιριακούς σωτήρες? Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ονόν νοήτο. Να είστε καλά, να επαγρυπνείτε και να αντιστέκεστε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Καλή σας ημέρα.